Η άνδρος πρωτίστως θα το έχετε διαπιστώσει, είναι πάρα πολύ ερώνηση. Οι αντιθέσεις, οι εξοχές, τα νερά της, είναι οι παραλίες της, είναι πολύ ερώνηση. Πέραν τούτου, είναι ο γενέθλιος τόπος του Βασίλη. Πατρίδα του, ήταν ο τόπος του. Κάτι που προφανώς δεν το ξέχασε ποτέ. Θέλησε να προσφέρει ένα δώρο, μία βοήθεια. Το μουσείο ξεκίνησε, ο πυρήνας αυτού του εγχειρήματος εδώ, ξεκινάει από το μουσείο του Τόμπρου του λεγόμενου. Αυτό που λέμε εμείς το μουσείο του Τόμπρου είναι η γλυπτοθήκη του μουσείου σήμερα. Πριν από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ξεκίνησαν να χτίσουν το αρχαιολογικό και την παλαιά πτέρυγα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο, που θα στέγαζε τα έργα του ανδριώτου γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου. Ξεκίνησε το 1979, που είναι και το έτος ίδρυσης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Σουλανδρή. Μέσα σε διάστημα 20 ετών, το Ίδρυμα ανοίγειρε στην Άνδρο 3 σύγχρονα μουσεία. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 1979, όπου περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το 1981, και τη νέα πτέρυγα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, όπου οργανώνονται κάθε καλοκαίρι, από το 1986, διεθνείς εκθέσεις διακεκριμένων καλλιτεχνών. Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση της συζύγου του Βασίλη Γουλανδρή, Ελίζας. Ήταν πολύ φιλόξενη και γενναιόδορη. Και ο Βασίλης άκουγε τη γυναίκα του. Ωραίοι άνθρωποι. Και όχι το κάλλι ωραίοι, το κάλλος τους, αλλά και στην ψυχή τους. Ευγενής και γενναιόδορη. Νομίζω ότι ήταν εραστές της τέχνης. Οι μεγαλύτεροι εραστές της τέχνης, ας πούμε. Ήταν άνθρωποι που δέσμευαν το λόγο τους. Όταν ο Βασίλης έδινε το λόγο του, τελείωνε, ήταν συμβόλαιο ο λόγος. Δεν υπήρχε Ελίζα χωρίς τον Βασίλη, αλλά ούτε Βασίλης χωρίς την Ελίζα. Μπορούσε να αντισταθμίζει τα πράγματα, να δημιουργεί το κλίμα που μπορεί να κάνει τον άντρα ευτυχισμένο. Μεγάλη υπόθεση. Γεμίσαν πάντα το χρόνο τους πολύ ευχαρίστα και με ανθρώπους που είχαν πολλά ενδιαφέροντα. Και οι παρέες τους είχαν ενδιαφέροντα. Άνθρωποι που δεν είχαν ενδιαφέροντα δεν ήταν της παρέας τους, ας πούμε. Τους έκανε ευτυχισμένος τι, μια καλή παρέα ή, ξέρω, ή ένα άθλημα ή το διάβασμα. Όταν ήταν στο Παρίσι, πηγαίναν πάρα πολύ σε κονσέρτα, σε κινηματογράφο, σε θέατρα κυρίως. Βρίσκανε πάντοτε τη δυνατότητα να γεμίσουν το χρόνο τους. Η σχέση τους με την τέχνη ήταν συνεχής. Το να δουλεύεις με τον Βασίλη Γουλανδρή ιδιαίτερα ήταν μια σχολή. Ήταν πολύ απαιτητικός, πάρα πολύ απαιτητικός και θα έπρεπε να ήσουν έτοιμος ανά πάση στιγμή να ανταποκριθείς σε αυτό που ζητούσε. Και να ανταποκριθείς γρήγορα. Πολλές φορές δεν τον προλαβαίναμε. Δεν ήταν οι άνθρωποι που θα παίρνανε ένα πίνακα για σχέσεις εντυπωσιασμού ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω το να αγαπήσει την τέχνη, ίσως να είναι και προδιαγεγραμμένο στο κυταρικό σου είναι. Όταν έχεις τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνεις σε μουσεία και δεχθείς αυτό το σοκ που σου προκαλεί ένας πίνακας, αυτό το δέος, αυτό είναι ίσως το ξεκίνημα για να το αναπτύξει αυτό το αισθητήριο, και ο Βασίλης και η Ελίζα το είχαν αναπτύξει.
ταξίδευαν πολύ στη Νότιο Γαλλία μια εποχή για να δουν όλη τη Νότιο Γαλλία εκεί που είχαν εργαστεί και ο Πικασό και ο Βαν Γκογκ και πάρα πολύ καλλιτέχνες ήταν εκεί. Αυτό σιγά σιγά, προϊόντος του χρόνου, σε βάζει σε ένα κανάλι σκέψης, φιλίας με την τέχνη. Και έτσι γίνεσαι φίλος με την τέχνη. Ήταν από τους ανθρώπους που πάντα ρώταγαν το γιατί στην τέχνη. Γιατί ο καλλιτέχνης έκανε αυτό που έκανε, γιατί το έκανε έτσι και όχι αλλιώς, τι σκεφτότανε την ώρα που το έκανε, δεν ήταν μόνο μπογιά στον καμβά. Πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο στο μουσείο της Άνδρας μου, το οποίο είναι κέντρο πολιτισμού και πραγματικό κέντρο, δηλαδή, γιατί κάθε φορά γίνεται μεγάλη συλλογή ανθρώπων από το εξωτερικό και Έλληνων και Ελλήνων καλλιτεχνών και μπορεί έτσι να δημιουργηθεί κίνηση, ας πούμε, ακριβώς σε αυτό το νησί, κι ας είναι μακριά, ας πούμε. Είναι γνωστό το νησί από αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εκείνη την εποχή, όταν χτίστηκε το μουσείο, η Ελλάδα ήταν μια πολύ μικρή χώρα η οποία πήγαινε κανείς μόνο για διακοπές, για τους ξένους εννοώ, και η Άνδρος ήταν σχεδόν άγνωστη. Ο σκοπός των ιδρυτών ήταν να γίνει η Άνδρος μια εστία, ένα κύτταρο, ένας πυρήνας πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έγινε στις αρχές, στα μέσα, ας το πούμε, έτσι 85-86 της δεκαετίας του 80, όπου ακόμη δεν είχαμε παρά μόνο την Εθνική Πινακοθήκη. Είπανε για να το μεγαλώσουμε και έγινε η λεγόμενη Νέα Πτέρυγα. Η πτέρυγα είναι περίπου γύρω στα 1000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μέσα της μουσιολογίας. Διαφορετικά δεν είχε καμιά ελπίδα να μπορέσει να πάρει δάνεια από ξένα μουσεία όταν δεν είναι εξοπλισμένο το μουσείο με συστήματα υγρομετρίας, αφήγανσης του χώρου, σταθερής θερμοκρασίας. Και αυτό, πιστέψτε μου, δεν είναι καθόλου εύκολο όταν βρίσκεσαι πλάι στη θάλασσα, όπου τα υγρομετρικά δεδομένα είναι πάρα πολύ ψηλά. Απίστευτο! Δηλαδή, το 1988-87, στην Άνδρο, σε ένα μικρό βραχώδες νησί του Αιγαίου, να γίνεται έκθεση Πικασό. Ένας Έλληνας για να δει μια πραγματικά εξαιρετική έκθεση υπερσιονιστών, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Οι εκθέσεις που γίνονταν, εγώ όταν πήγα και είδα την έκθεση Πικασό, δεν είχα ξαναδεί. Και δεν μπορούσα να πάω να πάρω το αεροπλάνο, να πάω να δω το μουσείο Πικασό στην Ισπανία ή στη Γαλλία. Ορίστε μία σημαντική συνεισφορά, ας το πούμε, των ανθρώπων στην πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που θέλαν να εξελίξουν την τέχνη τους σπουδάζοντας και θέλανε να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες. Το μουσείο δεν είναι μόνο το κτίριο, το μουσείο είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και οι εκθέσεις ήτανε περιοδικές. Τον Μυρό, τον Γκλέ, τον Πικάσο, τον Σεγκάλ, τον Τζακομέτι, τον Ροντέν, τον Χέρι Μουρ, τον Μπαλτούς, τον τελευταίο των κλασικών που ήταν τότε εν ζωή ακόμα. Σπουδαίες εκθέσεις. Η εκθέση Τέτσι, ας πούμε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκθέση. Η εκθέση του Μόραλι, το ίδιο, φέτος το καλοκαίρι.
η έκθεση για την έρευνα, τη μελέτη, ας το πούμε, για τη βυζαντινή ζωγραφική, για τη σχέση της με την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση. Από φωτογραφίες του Αρί Καρτιέ-Μπρεσόν κάναμε μια έκθεση με 150 στιγμιότυπα του Καρτιέ-Μπρεσόν. Ιστορία της φωτογραφίας μαζί με το Εθνικό Κέντρο Φωτογραφίας της Γαλλίας. Από Έλληνες έχει γίνει ο Παρθένης, έχει γίνει ο Τέτσης, έχει γίνει ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, έχει γίνει και ποιον παραλείπω κιόλα, ο Μόραλης. Έχουν γίνει σημαντικές εκθέσεις. Αν έπρεπε να διαλέξω μία, θα έλεγα ότι θα ήταν αυτή του Μπαλτιούς, ο οποίος ήταν πολύ κοντινός προσωπικός τους φίλος και μεγάλωσε η ηλικία εκείνη την εποχή και θέλανε οπωσδήποτε να κάνουν μία έκθεσή του πριν να πεθάνει. Εκτιμούσαν το χαρακτήρα του καλλιτέχνη προτού περάσουν στο έργο του. Ήταν πολύ φίλοι με τον Μαρκ Σαγκάλ, παραδείγματος χάρη. Ήταν πολύ φίλοι με την Μαρία Κάλλας. Ήταν πάρα πολύ φίλοι με τον Φρανσουά Ρουόν. Ήταν πολύ φίλοι με τη Σοφία Βάρη και τον Φερνάντο Μποτέρο. Τα απλά πράγματα τους έκανε ευτυχισμένους και νομίζω ότι αυτό το... Δηλαδή αυτό που λέμε το μυστικό κάλος των πραγμάτων, το να μπορείς να εντοπίσεις τον εαυτό σου και την ευτυχία σου σε μικρά πράγματα που ουσιαστικά τα περνάμε έτσι απαρατήρητα. Εκείνοι ξέρανε να εντοπίσουν αυτό το μικρό πράγμα και να το αξιολογήσουν. Δίνει το παράδειγμα και σε άλλους ανθρώπους να πράξουν κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Βασίλης και η Ελίζα κατάφεραν να πρικοδοτήσουν το γενέθλιο τόπο τους με μια αιστεία πολιτισμού. Και αυτό νομίζω είναι... λέγεται ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν ξεχαστούν. Το γεγονός. Ούτε ο Βασίλης ούτε η Ελίζα ξεχνιούνται. Και δεν ξεχνιούνται γιατί υπάρχει ένα έργο που διαιωνίζει τη μνήμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι έτσι για την ιστεροφημία. Αλλά είναι ωραίο πράγμα, όταν θα φύγεις από τη ζωή, να σε θυμούνται άλλοι και να λένε άφησε κάτι σημαντικό. Η προσφορά τους για το νησί σίγουρα είναι τα μουσεία. Όλα τα μουσεία που έχουν χτίσει όμως, όχι μόνο το Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης, το αρχαιολογικό, η παλαιά πτέρυγα του μουσείου, όλα αυτά έχουν να κάνουν. Αυτό που ήθελαν ήταν να δημιουργήσουν ένα χώρο τέχνης αξιώσεων στην Αθήνα. Βοηθά πάρα πολύ να εδραιωθεί μία νοοτροπία. Μία νοοτροπία που λέει, που είπε ότι δεν είμαστε μια επαρχιακή, περιφερειακή μάλλον, απομονωμένη χώρα. Η μεγαλύτερη τους χαρά θα ήταν να δούνε, να υλοποιείται το μουσείο στην Αθήνα. Από το 1985, το Ίδρυμα καθιέρωσε ένα θεσμό μεταπτυχιακών υποτροφιών στο εξωτερικό για κλάδους που σχετίζονται με την τέχνη. Σήμερα, το Ίδρυμα τιμά τη μνήμη του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή και συνεχίζει το όραμά τους, χτίζοντας μια εστία πολιτισμού στην Αθήνα, με το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.